Καλημερίζουμε τον κύριο Μάκη Βορύδη, βουλευτή Αττικής και τομεάρχη εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας. Καλημέρα. Τώρα σκέφτεστε μήπως να κάνετε καμία εκπομπή? Ο Πρωθυπουργός σας προέτρεψε χθες. Με παρότρινε. Ναι. Είμαι τον... Έχετε να μου κάνετε καμία πρόταση? Αν το σκέφτεστε, θα δούμε. Εννοείται. Μετά την παρότρινση του Πρωθυπουργού, γιατί όχι. Με ανοίγει το... λαμπρό πεδίο, νέα καριέρα. Με τον Άδωνη, φαντάζομαι όχι. Περισσότερο με τον Νεφελίμ. Εκεί. Με το Λιαγκόπουλο, παρέα. Μ' αρέσει όμως που, ξέρετε, υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή τη χτεσινή έτσι, αποστροφή την χιουμοριστική του Πρωθυπουργού. Ότι το αντιμετωπίζει ως όλη αυτή τη συζήτηση για τις συνέπειες χωρισμού Εκκλησίας και κράτους, την αντιμετωπίζει ότι είναι στο επίπεδο των εφελήμ. Διάστημα, δεν υπάρχει. Το λέω θετικό γιατί υποτίθεται ότι δεν του έχει περάσει από το μυαλό. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία ανέπτυξα εγώ, πιθανές συνέπειες του χωρισμού ή ενός συνεπούς χωρισμού, ο οποίος δεν είναι μούφα για τα μάτια του κόσμου, αλλά ο οποίος έρχεται πραγματικά να θέσει τα ζητήματα του χωρισμού Εκκλησίας και κράτους. Όλα αυτά λοιπόν που είπες εγώ, ο Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει ότι είναι στο επίπεδο των εφελήμ. Οκ, καλό αυτό. Είναι δήθεν, γιατί είναι απολύτως αδαείς, απολύτως όμως, δηλαδή μιλάμε ανέπαφος. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή σταυροί και εικόνες στα σχολεία και στα δικαστήρια, αντικείμενο δικαστικής διαμάχης, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Όλα αυτά αποτελούν το κέντρο των λεγόμενων πολιτιστικών πολέμων μεγάλων εκστρατιών, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά εδώ, νεφελίμ. Οκ, εμένα μ' αρέσει το ότι δεν το αντιμετωπίζει ως προοπτική. Μ' αρέσει, το θεωρώ θετικό. Τώρα, όταν λέτε, να σας ρωτήσω κάτι. Όλοι οι δικαιωματιστές θα έχουν στο κέντρο της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός τα έχει στον Σύριο και στους ΕΛ. Όταν λέτε ότι κινδυνεύουν οι φάτνες και δεν θα έχουμε τα Χριστούγεννα φάτνες. Οι φάτνες, για παράδειγμα, έχουν απασχολήσει το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας. Το γαλλικό λέτε? Ναι. Όχι. Γιατί είναι ένα ζήτημα χρήσης του δημόσιου χώρου. Πιστεύετε ότι όντως... Και αν είναι η λογική της λαϊσίτε, της λαϊκότητας και του κοσμικού κράτους, σηκώνεται ο άθεος, ο αγνωστικιστής, ο μουσουλμάνος πολίτης, Γάλλος μουσουλμάνος πολίτης και σου λέει δεν κατάλαβα γιατί εγώ πρέπει να βλέπω φάτνη. Άλλο, πιστεύετε ότι κινδυνεύουν οι φάτνες στα αλήθεια? Τι λέτε? Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν οι φάτνες στα αλήθεια? Εγώ να το πιστεύω? Ναι. Να ρωτήσω το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας που τους απαγόρευσε σε ένα χωριό. Επομένως αυτή η συμφωνία... Εμένα, κύριο Σκουρή, μου αρέσει η έκπληξη και ο χαβαλές που γίνεται με αυτό και η πλακίτσα. Γιατί δείχνει ότι είναι αδιανόητο. Αλλά πιστεύετε ότι είναι σοβαρό το θέμα εσείς? Γιατί δείχνει ότι είναι αδιανόητο. Μ' αρέσει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δείχνει το πόσο απέδευτη, αμόρφωτη και άσχετη είναι η αριστερά στην Ελλάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή που παντού αλλού η αριστερά βάζει αυτά τα ζητήματα, στην Ελλάδα δεν τα διανοείται. Θετικό πράγμα αυτό. Δεύτερο, μ' αρέσει γιατί ακριβώς βρίσκονται στο επίπεδο του επέκεινα. Αλλά προσέξτε, αν είναι αλήθεια όλα αυτά, γιατί αυτό που συνήθως γίνεται είναι το εξής. Πίσω από το αδιανόητο, δεν είναι δυνατόν, ποιος θα σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Τρελός είναι ο Βορύδης, το τερμάτισε, ακροδεξιός είναι, να πάνε να κάνει εκπομπές για τα νεφελήμ, μάλιστα. Περνάμε όμως στις διατάξεις περί θρησκευτικής ουδετερότητας και μετά πάνω στις διατάξεις αυτοί που έχουν γνώση για αυτά για τα οποία μιλάω εγώ, τα οποία παρεμπιπτόντως δεν χρειάζεται να τα σκεφτείς, αποτελούν πεπατημένη και πρακτική που έχει γίνει αλλού, αυτοί λοιπόν πατάνε σε αυτό και ανοίγουν τη συζήτηση. Και την ανοίγουν στο δημόσιο διάλογο και την ανοίγουν δικαστικά και την ανοίγουν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και επομένως ξαφνικά, από εκεί που είμαστε τα νεφελήμ, κατεβαίνουμε στην πραγματικότητα. Κύριε... Και τα νεφελήμ έρχονται και κατοικούν ανάμεσά μας. Κύριε Βορύδη, επειδή ο κύριος Τσίπρας δέχθηκε μια κριτική ότι τα δίνει όλα στην Εκκλησία.
όχι ότι κάνει χωρισμό, ότι είναι μούφα, όπως είπατε στην αρχή. Οφείλεις. Αυτή η συμφωνία. Εσείς, ναι, όχι, προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Εσείς θεωρείτε ότι πάει εκ του πονηρού, ναι, και μουλοχτά να κάνει το χωρισμό. Θα σας πω. Οφείλεις, ο οποίος είναι πολύ σκληρός ιδεολογικός μου αντίπαλος, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει, είναι πεπαιδευμένος, έχει γνώση για τα συγκεκριμένα θέματα. Φυσικά και λέει αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα. Ότι πρώτο, αυτό που συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο δεν είναι χωρισμός. Βεβαίως. Παρεμπιπτόντως, εγώ τη συζήτηση αυτή δεν την άνοιξα με αφορμή τη συμφωνία. Η συζήτηση αυτή άνοιξε μία μέρα πριν, όταν συζητάγαμε τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι. Σωστό. Συζητάγαμε τη θρησκευτική ιδιαιτερότητα και το 3. Ναι, αλλά αν δεν κάνει τέτοια συμφωνία με την Εκκλησία, εσείς λέτε ότι θα απαγορεύσει τις φάτνες και τους σταυρούς στα σχολεία, δηλαδή γίνονται και τα δύο, και να τα δίνει όλα στην Εκκλησία και να πάει να κάνει αυτό που λέτε. Δεν θα απαγορεύσει τίποτα. Αλλά δεν τότε. Δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα. Η αριστερά λέγατε πριν. Όχι. Εγώ είπα ότι. Να παρακολουθούμε όλο το επιχείρημα και προσεκτικά. Εγώ είπα ότι με το που αλλάζει το συνταγματικό πλαίσιο γεννιέται ένα πεδίο επιχειρηματολογίας, το οποίο συνήθως είτε ασκείται στο δημόσιο διάλογο σε πρώτη φάση, είτε εν συνεχεία ενεργοποιείται δικαστικά ή οδός, προκειμένου να αποκτηθούν αποφάσεις είτε στο εσωτερικό δίκαιο είτε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά προϋπόθεση για να εκκινήσει αυτή η διαδικασία είναι η συνταγματική αλλαγή. Ναι, απλώς προσπαθώ να καταλάβω ποια πρόθεση καταλογίζεται στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας τα δίνει όλα στην Εκκλησία. Όχι, λέτε εσείς. Αυτήν την πρόθεση. Ότι έχει μια κρυφή πρόθεση να κάνει. Στην πραγματικότητα, πίσω από γενικότητες τύπου θρησκευτική ουδετερότητα, ξέρει τι ανοίγει. Και ότι τώρα το γυρνάει στην πλάκα, γιατί όλα αυτά στην Ελλάδα θεωρούνται αδιανόητα, παριστάνοντας ότι δεν ξέρει τι είναι ο δημόσιος διάλογος σε πάρα πολλές δυτικές χώρες. Αν είναι έτσι, δεν είναι αμόρφωτη η αριστερά. Είναι και πολύ μορφωμένη. Δεν γίνονται όλα μαζί. Ή δεν γνωρίζει, ακούστε, ή δεν γνωρίζει, οπότε είναι ένας άνθρωπος αδαής, αλίμονό μας, ή γνωρίζει και μας δουλεύει, το θεωρώ το πιθανότερο, οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται να ανοίξει τα πραγματική συζήτηση, γιατί θεωρεί ότι τώρα αυτό θα έχει πολύ δυσμενείς αντιδράσεις, και πάει να το πάρει πονηρά. Και ο Αρχιεπίσκοπος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Η δε πονηριά. Επικεφαλής της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος, προσέξτε τι λέει. Ο Αρχιεπίσκοπος λέει θρησκευτική ουδετερότητα, να μας πει τι εννοεί. Το είπε και είπε συμφωνούμε. Όχι, με θρησκευτική ουδετερότητα δεν είπε συμφωνούμε. Είπε Γερμανία. Είπε Γερμανία. Ακόμα χειρότερα εκεί. Όχι, δεν είναι χειρότερα, γιατί η Γερμανία έχει ρυθμίσει αυτά τα ζητήματα με έναν τρόπο που ουσιαστικά δεν θίγουν τη χριστιανική ταυτότητα. Σωστά, λοιπόν, πιστεύετε ότι έκανε τη συμφωνία ο κύριος Ιερώνημος. Άλλη παράδοση, η οποία είναι απευθείας από την Γαλλική Επανάσταση, με έναν τρόπο η οποία είναι πολύ αυστηρή στο θέμα της ουδετερότητας. Να σας ρωτήσω τώρα τον κύριο Ιερώνημο, πώς τον. Άρα προσέξτε όμως, τι θέλω να σας πω σε όλο αυτό. Εγώ δεν έχω ζήτημα στο να ανοίγει η δημόσια συζήτηση. Δεν με πειράζει. Αλλά θέλω να ανοίγει. Και θέλω να είναι πραγματική. Και θέλω όλοι να δηλώνουν τις προθέσεις τους. Και δεν θέλω τώρα να δουλευόμαστε και να κάνουμε πλακίτσα για πράγματα τα οποία δημιουργούν τεράστιες διαιρέσεις και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Άρα λοιπόν προσέξτε τώρα το στρατήγημα Τσίπρα. Ο Τσίπρας από τη μια μεριά λέει, Ελλάδα εδώ, η Εκκλησία της Ελλάδας, να σας δώσω 200 εκατομμύρια. Πάρε Αρχιεπίσκοπο 200 εκατομμύρια. Να βγάλω από πάνω μου 10.000 κληρικούς, οι οποίοι από αύριο δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα να πάω στο ένα προς ένα. Αλλά η Εκκλησία να έχει τα 200 εκατομμύρια που δίδονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Εμ πληρώνουμε, μιλώ το ελληνικό δημόσιο, την Εκκλησία. Εμ τα παίρνει προς διαχείριση η Εκκλησία. Εμ δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα απελευθερώνω 10.000 προσλήψεις στο επόμενο δευτερόλεπτο Τζανακόπουλος. Με την αρχή του ένα προς ένα. Και επομένως, σε αυτό το σχήμα, που ουσιαστικά είναι ένα σχήμα διαχείρισης των οικονομικών, φαίνεται ότι όλοι είμαστε μια χαρά. Λέω και μια κουβέντα για τη θρησκευτική ιδιαιτερότητα, να καλύψω την αριστερά μου, η οποία σου λέει, καλά τι κάνουμε τώρα, δουλευόμαστε. Δηλαδή και τα λεφτά θα πληρώνουμε, πάμε, αλλά λοιπόν, και ταυτόχρονα δίθεν κάναμε χωρισμό. Πάμε λοιπόν. Άρα πάλι για μια ακόμη φορά, ο Πρωθυπουργός, μια τακτική εξαπάτησης,
προσπαθεί να αποφύγει τις μεγάλες κεντρικές συζητήσεις ρίχνοντάς το στο χαβαλέ, ενώ στην πραγματικότητα κινείται προκειμέναν ορισμένο τρόπο, τακτικιστικά, προσπαθώντας κάθε στιγμή να έχει όλο τον κόσμο ευχαριστημένο. Τρεις ερωτήσεις για, να προλάβουμε το χρόνο, κύριε Βορύδη, γιατί θέλαμε περισσότερο χρόνο, το ξέρετε, αλλά δεν είχατε την δυνατότητα σε άλλη ώρα. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν πρώτον, αν εκτιμάτε ότι πρέπει οι κληρικοί να παραμείνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Η εκτίμησή μου είναι ναι. Ερώτημα δεύτερο, αν συμφωνείτε με την συμφωνία του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ιερώνυμο. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η λύση θα δημιουργήσει μια σειρά ζητημάτων για τους ίδιους τους κληρικούς, τα οποία είναι εξαιρετικά, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Διότι προσέξτε, οι κληρικοί τώρα τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να φύγουν λοιπόν από το κράτος και να προσληφθούν πού, στην Εκκλησία της Ελλάδος. Αν προσληφθούν στην Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως ξέρετε, είμαι βέβαιος, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και προσληφθούν στην Εκκλησία της Ελλάδος, τότε δεν φεύγουν από το δημόσιο. Η μοναδική σας ένσταση. Καταλαβαίνω τι λέτε. Η μοναδική σας ένσταση είναι αυτή στη συμφωνία. Κατά τα λοιπά, η αξιοποίηση της περιουσίας, δύο στοιχεία για αυτή τη συμφωνία, δεν έχει πολλά. Το ένα είναι αυτό, δηλαδή η μισθοδοσία των κληρικών. Και το δεύτερο ζήτημα είναι η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Και αυτό είναι νόμος που έχει γίνει επί Σαμαρά. Δηλαδή το ταμείο αυτό. Το κοινό ταμείο έχει ιδρυθεί με διάταξη νόμου του Σαμαρά. Το 13. Το είπαμε ναι. Πρώτη. Επομένω αυτό δεν έχει. Σε αυτό τι να διαφωνήσει κανείς. Υλοποιεί αυτό το οποίο και ενεργοποιεί αυτό το οποίο ήδη έχει νομοθετηθεί επί Σαμαρά. Ναι, και το τελευταίο, κύριε Βορύδη, εσείς πιστεύετε ότι πίσω από την αναφορά του κ. Τσίπρα σε θρησκευτική ουδετερότητα υπάρχει πρόθεση κατάργησης, για παράδειγμα, των σταυρών στα σχολεία, συζήτηση που έγινε στην Ιταλία, που λέτε, ή για απαγόρευση του δημόσιου εορτασμού των Χριστουγέννων, αυτό μας λέτε? Ακούστε. Η θρησκευτική ουδετερότητα ή έχει κάποιο περιεχόμενο ή δεν έχει. Σωστά. Εάν έχει κάποιο περιεχόμενο, δηλαδή αν έχει κάποια πρόσθετη αξία, ώστε να έχει νόημα να αλλάξουμε το Σύνταγμα για να τη βάλουμε. Γιατί αλλιώς, αν δεν εννοούμε τίποτα περισσότερο από ό,τι λέει το Σύνταγμα, τότε για ποιο λόγο προτείνεται η αναθεώρηση? Άρα, λοιπόν, για να καταλάβουμε, ακούστε, ανοίγει ο δρόμος για τις εικόνες και για το. Αυτό λέτε. Ακούστε, για τις φάτνες. Δεν μιλάμε. Το άρθρο 3 ρυθμίζει τα ζητήματα της επικράτουσης της θρησκείας. Το άρθρο 13 ρυθμίζει τα ζητήματα της ελευθερίας θρησκευτικής συνειδήσεως και της ανεξίτη θρησκείας. Αν κάποιος δεν θέλει κάτι περισσότερο από ό,τι υπάρχει τώρα, γιατί να αναθεωρήσει? Αν θέλει κάτι άλλο από αυτό το οποίο υπάρχει τώρα, ποιο είναι αυτό το άλλο? Αυτό ρωτώ. Εγώ λοιπόν πιστεύετε, λέω ότι το άλλο στην πραγματικότητα ανοίγει όλα αυτά τα ζητήματα που σας λέω ξανά, δεν είναι καινοφανή, δεν τα έβαλα από το μυαλό μου, δεν κινδυνολογώ. Έτσι, δεν είμαι ένας περίεργος τυπάκος ο οποίος ξαφνικά του ήρθε και λέει τέτοια. Είναι πράγματα τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο δικαστικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας, του Γερμανικού Ακυρωτικού. Άρα λοιπόν είναι θέματα που μέσα από δικαστική διεκδίκηση δεν είναι υποχρεωτικό να έχει υπάρξει νομοθέτηση. Γιατί μου λέτε θα το κάνει ο Τσίπρας. Δεν είναι ανάγκη να κάνει νομοθεσία ο Τσίπρας. Ανοίγει, θέτει τη βάση μιας δικαστικής διεκδίκησης. Για ποια θέματα? Εικόνες στα σχολεία. Προσευχή στα σχολεία. Εικόνες στα δικαστήρια. Θρησκευτικός όρκος. Χρήση δημοσίων χώρων για θρησκευτικές εκδηλώσεις. Χρηματοδότηση από το δημόσιο των θρησκευτικών εκδηλώσεων αυτών. Αυτό λοιπόν ανοίγει σαν συζήτηση. Ο Σταυρός στη σημαία και αυτό μέσα. Ο Σταυρός τώρα, ο μενένα του, γιατί άκουσα την άλλη βλακία, είναι τώρα. Η προπαγάνδα της αριστεράς είναι θεαματική. Έχει, δηλαδή, είναι απίστευτη τύπη. Όταν λέω εγώ σταυρός, εννοώ το σταυρό από πάνω, έτσι. Ναι, ναι. Όπου είναι πια θρησκευτικό σύμβολο. Όχι το σταυρό μέσα στη σημαία. Δηλαδή ότι θα αλλάξει η σημαία. Δεν είπε ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά το κατά πόσο μπορεί να έχει από πάνω θρησκευτικό σύμβολο, μπορεί να ανοίξει και αυτό. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Υπ' αυτές τις συνθήκες, κατά τη γνώμη σας, η Νέα Δημοκρατία θα μείνει μέχρι το τέλος της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψηφοφορία, την προσωπική σας γνώμη? Κοιτάξτε, εμείς είπαμε το εξής για αυτό, κ. Σπούρη. Είπαμε ότι εγώ που ξέρω ότι δεν έχω καμία όρεξη, δεν έχω καμία συνένεση με την αριστερά σε οποιοδήποτε σημείο.
Υπάρχουν δύο σημεία που είμαι υποχρεωμένος αυτό να το κάνω εκ του συντάγματος. Δύο σημεία. Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρώτο, και δεύτερο, συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί είμαι υποχρεωμένος εκ του συντάγματος? Γιατί αυτά για να έχουν νόημα θέλουν αυξημένη συνταγματική πλειοψηφία. Θέλουν τους 180 και τα δύο. 200 ήταν, 180 και τα δύο, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα, γιατί το λέω αυτό? Α, συγγνώμη, και είναι και ένα τρίτο, και το εκλογικό σύστημα. Γιατί το λέω λοιπόν αυτό? Αυτό το λέω γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κάνει καμία τέτοια προσπάθεια. Καμία. Δηλαδή τι, διαμόρφωση συνένεσης προκειμένου να προχωρήσει σε μια συνταγματική αναθεώρηση που είναι αποτελεσματική. Συνεπώς, γιατί έχουμε περάσει το χρόνο, κύριε Βορύδη, και συγγνώμη που σας πιέζω. Συνεπώς, αυτό για μια ακόμη φορά είναι εργαλειοποίηση συνταγματικής αναθεώρησης για δύο λόγους. Αυτό κάνει ο κύριος Τσίπρας. Πρώτον, πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Άρα, μετακινούμε τη συζήτηση από το τι είναι η φορολογία, από τι γίνεται με τον ΕΦΚΑ, από το τι γίνεται με το τσάκισμα της μεσαίας τάξης, από τι γίνεται με την καχυξία, από το τι γίνεται με τα μεγάλα ζητήματα της εγκληματικότητας, παράνομης μετανάστευσης και όλα αυτά. Μετακινούμε τη συζήτηση από εκεί και πάμε στην συνταγματική αναθεώρηση. Και ταυτόχρονα, ακόμα χειρότερο αυτό κατά τη γνώμη μου, καίμε για την επόμενη Βουλή και την επόμενη κυβέρνηση την δυνατότητα της συνταγματικής αναθεώρησης. Άρα να μην συμμετάσχετε, αυτό καταλαβαίνω, δεν σας ρωτάω. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι, και αυτή ήταν αν θέλετε και η τοποθέτησή μου στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι θα πρέπει να συμμετάσχουμε αναδεικνύοντας τις διαφορετικές ατζέντες ανάμεσα σε ένα σύνταγμα της αριστεράς και του εξισωτισμού που προβάλλει ο κύριος Τσίπρας ως τη κεντρική του θέση και σε ένα σύνταγμα της ελευθερίας και της υπεράσπισης εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας που πρέπει να είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης γνωρίζοντας ότι είναι υπονομευμένη, ναι, άρα να συμμετάσχετε και στην ψηφοφορία, ρωτώ. Τις μεγάλες ιδεολογικοπολιτικές διαφορές όπως αποτυπώνονται στη χάρτα της συγκρότησης πολιτείας. Άρα επαναλαμβάνω και στην ψηφοφορία, γιατί αυτή ήταν η ερώτηση. Αυτό θα το δούμε τώρα. Θα σας πω για την ψηφοφορία. Θα το δούμε αυτό. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάκης Βορύδης, βουλευτής Αττικής, τομεάρχης εσωτερικών, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.